Είναι η ψηφιακή Ελλάδα, η οποία έρχεται από τη συχνότητα της ΕΤΕΝΑ, του μεγάλου, του τεράστιου κρατικού καναλιού, το οποίο αγαπά το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες, στην τηλεόρασή σας κάθε εβδομάδα στις 6 ώρα. Μαζί σας, όλη η ομάδα της ψηφιακής Ελλάδας, η οποία τι κάνει, φροντίζει να σας ενημερώνει για το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες. Τι είναι ίντερνετ για μας, είναι οι άνθρωποι. Και επειδή υπάρχουν πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδες που κάνουν πράγματα, εμείς σας παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα φρέσκα θέματα. Να σας πω τι θα δούμε σήμερα. Θα δούμε για ρομπότ, θα δούμε για παιχνίδια, θα δούμε για αυτοκαθαριζόμενα υφάσματα. Δηλαδή φορά ένα μπλουζάκι, το λερώνω, παπ. Μαγικό μπλουζάκι είναι, με το που βγαίνει στις ακτίνες του ήλιου, καθαρίζεται. Και αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Μετά θα δείτε ηλεκτρονικό σεισμογράφο. Πώς γίνεται, πού είναι τοποθετημένος, πώς λειτουργεί, πώς ενημερώνει το αστεροσκοπείο Αθηνών που είναι υπεύθυνο για τους σεισμούς. Το πιο σημαντικό, η αγάπη μου μεγάλη, παιχνίδια. Σας έχω δύο αθλητές παύλα gamers, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το πώς θα γίνετε top στα παιχνίδια που θέλετε να παίξετε στον υπολογιστή. Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, διότι το ίντερνετ τι είναι, επικοινωνία. Πώς θα πατήσετε enter στην επικοινωνία, θα μπείτε 210-7761-408 και 210-7761-286. Εκεί θα βρείτε όλη την ομάδα της ψηφιακής Ελλάδας και θα πείτε το θέμα που θέλετε να κάνουμε και εμείς, πραπ, θα το κάνουμε. Λοιπόν, ψηφιακή Ελλάδα, papakier.gr είναι το mail της εκπομπής. Ψηφιακή Ελλάδα.tv είναι το site της εκπομπής. Και ας πούμε ότι χάσατε μία εκπομπή. Μην βάζετε τα κλάματα, το ίντερνετ είναι εδώ. Ποια είναι η λύση? youtube.com/ψηφιακή Ελλάδα. Είναι το κανάλι, γιατί είμαστε η μοναδική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση με δικό της κανάλι στο YouTube. Λοιπόν, έχουμε blog, ψηφιακή Ελλάδα.blogspot.com, που βάζουμε όλες τις διευθύνσεις που βλέπετε στο τέλος της εκπομπής για να μην χάνετε καμία. Και τι άλλο σας έχω? Facebook, γιατί το ίντερνετ είναι επικοινωνία. Να βρεις τον συνάνθρωπο, να ταιριάξεις, να κάνεις μια σχεσούλα, να βρεις ένα φίλο, να βρεις ένα σύντροφο. Πώς? facebook.com. Και ψηφιακή Ελλάδα και Νίκος Βασιλάκος και όλη η ομάδα της εκπομπής και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, γιατί είναι πάνω από 500.000 οι Έλληνες που μπαίνουν στο Facebook. Λοιπόν, τι σας έχω? Νομίζατε ότι πρέπει να ξέρετε αγγλικά για να μπείτε στο ίντερνετ? Μου λέτε, Νίκο μου, ωραίο το ίντερνετ, αλλά πολλά sites αγγλικά, τι θα κάνω? Ελάτε να δείτε τι θα σας δείξω. Υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο μεταφράζει όλο το περιεχόμενο του ελληνικού ίντερνετ στη γλώσσα σας, δηλαδή στα ελληνικά. Πού το κάνετε αυτό? Τώρα θα σας δείξω στη μαγική οθόνη της εκπομπής, όπου τι θα κάνουμε? Θα συνδεθούμε με το Google Translate, translate.google.com. Και τι θέλω να κάνω? Λέω, παίρνω μια είδηση, ο νεαρός που επιχείρησε να διαρρήξει χρηματοκιβώτιο, μπλα μπλα, τον βρήκε η αστυνομία μέσω Facebook. Γι' αυτό, για να δείτε, το Facebook συλλαμβάνει και διαρρήκτες από την κάμερα ασφαλείας. Πάμε να το μεταφράσω στην επόμενη οθόνη. Translate πατάω. Και τι βλέπω? Ότι μου το βγάζει δεξιά για το παιδί που προσπάθησε να κάνει την κλοπή. Τι γίνεται? Και αυτό λειτουργεί και ανάποδα. Δηλαδή βάζετε αγγλικό κείμενο και σας το κάνει ελληνικό. Πάμε να το δούμε. Διαλέγετε τη γλώσσα. Ποια είναι αυτή, αγγλικά, θέλετε να γίνει ελληνικά, του το λέτε, οπ, φύγαμε μπροστά, πήγαινε μου λίγο πίσω, θέλω να πω κάτι ακόμα. Εδώ βάζω δωρεάν μαθήματα. Γιατί βάζω δωρεάν μαθήματα? Διότι θέλω να κάνω ψάξιμο, φίλες και φίλοι, μέσω ίντερνετ, μέσω Google, και να μου μεταφράσει το αποτέλεσμα της έρευνας. Πατάω Translate και αμέσως μου βγάζει όλα τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε προς τα κάτω, τα σχέδια μαθήματος σελίδα, και έχει αριστερά το ελληνικό κείμενο, ελληνική μετάφραση, και δεξιά το original, το αγγλικό. Πάμε στην επόμενη οθόνη να δείτε όλα τα δωρεάν μαθήματα. Και σας λέει τι θα σπουδάσετε, πού θα σπουδάσετε, θέλει να κάνετε αγγλικά, να διδάξετε, να μάθετε για βίντεο, για πράγματα, για κιθάρες, όλα, και σας τα μεταφράζει στη γλώσσα σας. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα αναζήτησης. Πάω στην επόμενη οθόνη. Ας πούμε ότι θέλω να χρησιμοποιήσω το λεξικό του Google. Το βλέπετε? google.com/dictionary, λεξικό. Και βάζω γάτα. Και τι μου λέει η γάτα, cat, και αν πατήσεις αυτό το ακούς κιόλας, το ηχείο, mouser, που είναι ο γάτος κυνηγός ποντικιών, και πους, που είναι η μικρή γάτα. Λοιπόν, και σου λέει, γουργουρίζω ως γάτα, αυτό που κάνει η γάτα, που λέμε γουργουρίζει, αυτό είναι. Και παρδαλή, ραβδωτή γάτα, υπάρχει, τάμπι. Λοιπόν, μήπως έχετε ένα τάμπι σπίτι? Ορίστε, θα το βρείτε στο ίντερνετ, Google, με τη δύναμη του Google. Επόμενη οθόνη. Τι σας έχω? Μπορείτε να έχετε τη γλώσσα στα αγγλικά.
Μπορείτε, φίλες και φίλοι, και δεν έχετε ανάγκη από μετάφραση. Επιλογή γλώσσας κάνετε, βάζετε τον κατζετάκι, βάζετε Greek, παπ, το έχετε. Το site σας έγινε στα αγγλικά. Αρκεί τον κώδικα αυτό που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης να το εντάξετε στο δικτυακό σας τόπο. Πάμε στην επόμενη οθόνη να δω, σας τα είπα όλα. Όχι, δεν σας είπα τις γλώσσες, φίλες και φίλοι. Σε πόσες γλώσσες μπορώ να βρω τη μετάφραση την αυτόματη του Google? Με τη δύναμη του Google σε πάρα πολλές γλώσσες. Μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 επί 4 παρά 1. Άρα 36, 35 γλώσσες. Μπορώ να μεταφράσω σε 35 γλώσσες, φίλες και φίλοι, το περιεχόμενο του οποιοδήποτε δικτυακού κόσμου. Δικτυακού τόπου, γιατί ο κάθε τόπος είναι και κόσμος. Λοιπόν, τώρα σας είπα για μετάφραση, σας είπα τι μπορείτε να κάνετε. Θα πάμε, πριν φιλοξενήσουμε στο στούντιο δύο πολύ δυνατούς gamers που είναι του Athens League, θα σας πάω σε ένα πολύ γρήγορο βιντεάκι. Τι είναι το βίντεο που θα δούμε? Τώρα θα το δείτε. Να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου. Ναι! Είναι η Θόλος. Πού θα δείτε τη Θόλο? Όχι το Θόλο, τη Θόλο. Στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Ποιος μας μιλάει γι' αυτό? Ο Δημήτρης Εφρέμογλου. Ποιο βιντεάκι ειδικό προβάλλεται εκεί σε πλήρης διαστάσεις, σαν τρισδιάστατο? Είναι η γη, το σπίτι μας. Πάμε να δούμε τη γη, το σπίτι μας και αμέσως πίσω στην ψηφιακή Ελλάδα για Athens Gaming League. Η καινούργια ψηφιακή παράσταση της Θόλου «Η γη είναι το σπίτι μας» είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όλους εμάς και ο σκοπός του είναι να μας δείξει τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για το περιβάλλον. Και όταν τελειώσει η ταινία αυτή που παρακολουθούμε, έχουμε μια έκπληξη για τους θεατές μας, έχουμε ένα παιχνίδι ερωτήσεων. Η τεχνολογία που έχουμε χρησιμοποιήσει για αυτή την ψηφιακή παράσταση είναι καταρχήν τρισδιάστατα γραφικά, τα οποία έχουν φτιαχτεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν ρενταριστεί, όπως λέγεται, για να προβάλλονται στη Θόλο. Βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία που περιγράφω είναι αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό που βλέπουμε στη Θόλο προβάλλεται από 12 προβολείς. Το δεύτερο κομμάτι όμως της παραγωγής, το οποίο είναι οι ερωτήσεις, αυτό είναι κατευθείαν από έναν υπολογιστή, ο οποίος μετράει το αποτέλεσμα από τα πατήματα των κουμπιών που κάνουν οι θεατές και τα αθροίζει και ανάλογα με το σωστό ή λάθος που έχουν απαντήσει επιλέγει ποια από τα δύο βίντεο θα παίξει στην οθόνη για να δούμε τη σωστή απάντηση ή τη λάθος απάντηση και βεβαίως βλέπουμε και το ποσοστό των σωστών ή λάθος απαντήσεων. Για μας η ψηφιακή τεχνολογία ως προς την εκπαίδευση είναι ένα, ας το πούμε έτσι, αναπόσπαστο εργαλείο. Την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε ακριβώς σαν ένα μέσο για να περάσουμε στον θεατή, είτε παιδί είτε ενήλικο, το θέμα το οποίο θέλουμε να τον εκπαιδεύσουμε, ας το πούμε έτσι, πιο ελκυστικά, πιο τραβηχτικά. Σήμερα η τεχνολογία του σήμερα είναι η ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι λοιπόν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία σαν ένα ελκυστικό μέσο για να περάσουμε στον επισκέπτη μας τα μηνύματά μας. Όπως δελερώνουμε το σπιτάκι μας γιατί το αγαπάμε, έτσι δελερώνουμε και τη γη μας. Ήταν ο Δημήτρης Εφρέμογλου που μας μίλησε για τη Θόλο. Το ρεπορτάζ έκανε ο Πάνος ο Κοντογιώργος και τον ευχαριστούμε. Γιατί η ομάδα είναι που έχει σημασία και όχι οι άνθρωποι μόνο που φαίνονται. Και πίσω από τους δύο ανθρώπους που θα βρείτε, που θα δείτε τώρα μαζί μου, υπάρχει κόσμος, λαός. Μάνο, να είσαι καλά που ήρθες. Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, γιατί εσείς θα μας εισάγετε με τον καλύτερο τρόπο στον κόσμο του παιχνιδιού. Ή, για να το πω ιντερνετικά, στον κόσμο του gaming. Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς δεν θα... Να πω, είστε οι φανατικοί, είστε οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε κάνει το gaming τρόπο ζωής.